Που ονομάστηκε βόμβα στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μείον 60 βαθμούς Κελσίου. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρώτα όμως θα πάμε στα εσωτερικά και στον δικό μας καιρό και στον μετεωρολογικό λειτουργό, τον κύριο Μαθέα Παπαδάκη, που είναι στο τηλέφωνο μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη. Ναι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είδαμε τα πρώτα χιόνια στο Τρόδο σαν ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία, όπως λέει η πρόβλεψή σας. Σωστά. Σωστά, ναι. Οι θερμοκρασίες είναι ήδη πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή και περιμένουμε να ανέβουν ακόμα λίγο. Γενικά είναι ασθενής ψηλή πίεση που πειράζει την περιοχή μας, κυρίως έθριος ο καιρός και σήμερα και απόψε, αλλά και αύριο την Τετάρτη. Θερμοκρασίες, όπως είπαμε, γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Και τώρα όσον αφορά την Πέμπτη και την Παρασκευή, πάλι έτσι αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, πιθανόν να μας δώσουν λίγες τοπικές βροχές, αλλά και ελαφρά χιονόπτωση ή και χιονόνερο στις ψηλότερες όμως κορυφές του Τρόοδους. Αυτό είναι κυρίως το απόγευμα της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής. Μάλιστα. Και ξανά το Σάββατο κυρίως έθριος ο καιρός μας και οι θερμοκρασίες έτσι παραμένουν πάνω από τις κανονικές για την εποχή. Άρα με καλοκαιρία θα επιτευχθούμε. Παρομενή προχρονιά σας έχουμε καλοκαιρία. Το νέο χρόνο, κύριε Παπαδάκη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες βεβαίως. Αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, ο Νούφριε, στην Ευρώπη με καλοκαιρία και στις Ηνωμένες Πολιτείες μείον 60 βαθμοί. 72 βαθμοί διαφορά. Είναι απίστευτη αυτή.